Περισβίλη, που ανενόχλητος έστειλε με κεφαλιά την μπάλα στα δίχτυα του Ελευθερόπουλου. Λιβάν Περισβίλη! Открывает счет после великолепной комбинации. Хозяев поля, да! 1-0 повели Мазыряне. 7 λεπτά αργότερα και ενώ είχαν προηγηθεί δύο ευκαιρίες με τον Αλεξανδρή και τον Γιανακόπουλο, ο Ανατολάκης με ψιλοκρεμαστή κεφαλιά ύστερα από φάουλ του Πάντοβιτς έκανε το 1-1. Игол. Игол. Мяч в воротах. Мяч в воротах после удара. Η άσχημη μέρα στην οποία βρέθηκαν οι Ερυθρόλευκοι επιβεβαιώθηκε στο 20 λεπτό, όταν μετά από φάουλ του Ντένισουκ, ο Κουσίρ μόνος του μέσα από τη μικρή περιοχή έδωσε και πάλι το προβάδισμα 2-1 στους γηπεδούχους. Σαν να μην έφτανε αυτό, ο Πρέντρακ Τζόρτζεβιτς σε συνδυασμό με τον Αλεξανδρή χρησιμοποίησε το χέρι του και δέχθηκε την κίτρινη κάρτα που θα μετρήσει στο Champions League. Στο δεύτερο ημίχρονο η ελληνική ομάδα βελτιώθηκε και ισοφάρισε το 54. Τζόρτζεβιτς και Ίβιτς άλλαξαν δύο φορές την μπάλα μέσα στην περιοχή των Λευκορώσων και ο Νινιάδης με άπια στο βολέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Γκάιφ για να διαμορφωθεί το τελικό 2-2. Мяч в воротах после удара. После удара посмотрим, кто это пробил. Седьмой номер, по-моему. Παρά την αρνητική εμφάνιση, ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να έχει πάρει την νίκη στο 70, αλλά η μπάλα σε κεφαλιά του Αλεξανδρή βρήκε το κάθετο δοκάρι του Γκάιφ.